Τον Γιάννη μου, τον ξαναείδα επί τα από μήνες με χειροπέδες. Του είχαν κουρέψει τα μαλλιά, τα ωραία του μακριά μαλλιά. Το μόνο ωραίο που είχε πάρει από τον πατέρα του. Με τι δικαίωμα να του κόψουν τα μαλλιά. Υπόδικος ήταν ακόμα. Κι ένας με πολιτικά άπλωσε το χέρι και του πάτησε το κεφάλι την ώρα που έμπαινε στο αυτοκίνητο. Πειράχτηκα. Δεν ξέρω γιατί. Πιο πολύ και από τα 10 χρόνια που έφαγε. Πιο πολύ αυτή η κίνηση. Στο κεφάλι. Με πείραξε. Ειδού εγώ. Τώρα. Η Σοφία Αποστόλου. Κάτοικος Δήμου Κορυδαλού, απέναντι από τις ομώνυμες φυλακές. Μετακόμισα για να είμαι κοντά στο γιο μου. Πέρασα σχεδόν όλη τη μέρα για να του ετοιμάσω τα φαγητά που του αρέσουν. Έκτος όρφος. Νυχτώνει. Ένα δωμάτιο και η κουζίνα. Αλλά η ταράτσα, όλη δική μου. Μπορώ από αυτή να βλέπω τον ουρανό, τον ήλιο, κατακόκκινο. Και απέναντι τους τοίχους του πίσω μέρους της φυλακής. Είμαι ήρεμη. Μητέρα φυλακισμένη. Δέκα χρόνια για το τίποτα. Όλα για το τίποτα. Σκοπό.
σε βάση στο παιχνίδι τη ζωή σου πώς θα φτιάξει. Να σου τάξει, να σου τάξει την ψυχή σου να ρημάξει. Κι όταν φτάσει να ελέγχει της ελπίδας σου το πόνο, δεν του φτάνει τούτο μόνο. Με γλυκόλογα σε παίρνει απ' το χέρι, σε βαφτίζει της Ελλάδας νοικοκύρη. Κι εκεί που λες αλλάξε με τα παρακόλου και σηκώνει στο ποτήρι, αρπάζει, κλέβει τον όνειρό σου και του κάνει χαρακή και εσύ Ελένη και καθέ της επαρχίας της Αθήνας κοιμάει και εσύ.